Καλησπέρα, αγαπητέ Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Πενιέρη. Λοιπόν, μας έκανε εντύπωση το περιεχόμενο της ανακοίνωσής σας σε δύο επίπεδα. Το μεγάλο κάδρο το καταλαβαίνουμε, είναι μια ιστορία χρόνων, αυτή με την οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις. Απλά εδώ διαβάζω ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων σε αυτή τη συνέλευση είναι ελάχιστος. Είναι δηλαδή το 5%, αν υπολογίζω σωστά, του συνόλου των εργαζομένων, αυτοί που πήραν την απόφαση για το σύνολο. Όπως το λέτε είναι. Και ένα θέμα είναι αυτό, όπου ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης για να λάβει απόφαση από Γενική Συνέλευση για τις εκλογές του έκανε περίπου 2 χρόνια και συνεδρίασε στο Βελίδιο. Σήμερα είχα μια συνεδρίαση σε μια μικρή αίθουσα του Δήμου Θεσσαλονίκης για ένα θέμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό για την πόλη, με συνοπτικές διαδικασίες και για ένα λόγο που πραγματικά δεν τον αντιλαμβάνομαι, γιατί έχουμε μεριμνήσει για όλα αυτά για τα οποία διαμαρτύρεται ο Σύλλογος Εργαζομένων μας και έχουν προχωρήσει πραγματικά σε αυτή την τόσο επώδυνη αποχή για την πόλη. Είναι το γνωστό το θέμα των μέσων ατομικής προστασίας. Ξέρετε, το έχετε λύσει αυτό, είναι λυμένο, γιατί αυτό έχουν θέσει θάρρο στην προμετωπίδα των ετοιμάτων. Κύριε Βενιέρη, έχουμε κάνει ένα διαγωνισμό 1,5 εκατομμυρίου. Έχουμε 10 αναδόχους, έχει περάσει από το λεκτικό συνέδριο. Ένας-ένας έρχονται όλοι οι ανάδοχοι και υπογράφουν και είναι θέμα ημερών να παραλάβουν ό,τι δεν έχουν παραλάβει μέχρι στιγμής οι εργαζόμενοι. Ήδη βέβαια έχουν γάντια, έχουν γαλότσες, αλλά ό,τι άλλο υπολείπεται είναι θέμα ημερών να τα λάβουν. Έχουμε συμφωνήσει για ένα ποσό το οποίο θα δοθεί για μέσα ατομικής προστασίας παρελθόντων ετών. Αυτό θα γίνει μέχρι τα Χριστούγεννα και έχουμε συμφωνήσει επίσης για τον τρόπο πληρωμής των Κυριακών, τις οποίες δουλεύουν, γιατί οι εργαζόμενοι στο Δήμο Θεσσαλονίκης δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο και προφανώς και όλες τις Κυριακές. Να υποθέσω συνεπώς. Όλα αυτά τα θέματα είναι λυμένα. Έχουμε εδώ και καιρό αποχές την Κυριακή. Είχαμε αποχή και Δευτέρα και Τρίτη. Την έχω συζητήσει εδώ, να τις τα έχω προσχεθεί. Θεωρήθηκε μία αξιόπιστη η διοίκησή μας, ίσως και εγώ προσωπικά, και προχώρησαν ταλαιπωρώντας την πόλη σε μία αποχή μέχρι την Παρασκευή. Και αποχή, ξέρετε, είναι ούτε καν απεργία. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία που οι εργαζόμενοι πληρώνονται κανονικά. Παρουσιάζονται στο χώρο, δεν εργάζονται και πληρώνονται. Αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις, από τον κανονισμό λειτουργίας. Έχει να κάνει παντού, έτσι. Δεν είναι σε οποιονδήποτε χώρο. Αυτό θα αποφανθεί η δικαιοσύνη, κύριε Βενιέρη. Εγώ μηχανικός είμαι, δεν είμαι νομικός. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλα αυτά, ξέρετε. Άρα, είναι μια κινητοποίηση εκ του ασφαλούς, από ό,τι καταλαβαίνω, οικονομικά τουλάχιστον. Ναι. Έχετε προσφύγει, Δήμαρχε. Άτομα αποφάσισαν πληρωνόμενα, αμοιβόμενα, να θέσουν την κατάσταση στην πόλη σε αυτή που είναι. Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Όταν λέτε για μέσα αυτοπροστασίας προηγούμενων ετών. Ατομικής προστασίας. Ναι, ναι, ατομικής προστασίας, σωστά. Αυτά είναι πράγματα που αγόραζαν οι ίδιοι και σας έχουν φέρει αποδείξεις και τα λοιπά. Ακριβώς, και παίρνουν τα χρήματα. Από προηγούμενες διοικήσεις, από προηγούμενα χρόνια, αυτά που δεν είχαν δοθεί, συμφωνήσαμε με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου να πληρωθεί ένα ποσό, είτε φέρουν αποδείξεις είτε δεν φέρουν αποδείξεις. Είναι συνδικαλιστική, πολιτική, κομματική η λόγη αυτής της... Επειδή... Δηλαδή η πλειοψηφία, η απόφαση ελήφθη μέσα από παρατάξεις οι οποίες είχαν συγκεκριμένη θέση και σε μια γενική συνέλευση μέχρι τέλους έμειναν συγκεκριμένοι όπως τα παιδικά μας φοιτητικά χρόνια και βγήκε η απόφαση. Πώς βγήκε? Ναι, κάπως έτσι. Εγώ πραγματικά θυμήθηκα τα φοιτητικά χρόνια, όπως λέτε, κύριε Βενιέρη, τα αφιθέατρα, όπου τότε βέβαια συμφωνούσαμε για κάποια ψηφίσματα. Αλλά τώρα ξέρετε, όλα αυτά γίνονται στην πλάτη της πόλης. Η πόλη που εξελίσσεται, η πόλη που είναι τόσο μπροστά στον τουρισμό, η πόλη που είναι τόσο ελκυστική. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους και για τίποτε παραπάνω, όπως σας είπα προηγουμένως, αποφάσισε να ταλαιπωρηθεί με αυτόν τον τρόπο. Κάποιοι αποφάσισαν να ταλαιπωρηθεί με αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά λυπάμαι, αλλά κοιτάξτε, ως δήμαρχος αυτής της πόλης, δεν θα επιτρέψω αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Ήμουν εξαιρετικά δίκαιος απέναντι στους εργαζόμενους. Δεν θα στηρίξουμε τους εργαζομένους τίποτα όσο ό,τι αφορά την ατομική τους προστασία, τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας. Δεν θα στηρίξουμε οποιασδήποτε αμοιβές τους όσον αφορά υπερορίες, όσον αφορά αμοιβές για εργασία τις Κυριακές. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το πράγμα πραγματικά με ξεπερνάει και πραγματικά νομίζω
ότι έχει ξεπεράσει κάθε όριο σε μια πόλη ευγνωμούμενη και σε μια πόλη που πραγματικά μετά, κοιτάει το μέλλον με τόση αισιοδοξία. Αμέσως μετά τον Δήμαρχο θα έχουμε και τον πρόεδρο των εργαζομένων για να δούμε τι ακριβώς, για ποιους λόγους ακριβώς και τι χωρίζει το Δήμο από τους εργαζόμενους, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω εγώ μέχρι. Εγώ κάτι άλλο βέβαια τώρα, Βιργινία. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Δήμαρχο αν έχει κάνει προσφυγή ο Δήμος ή αν θα κάνει. Αυτό είναι κάτι που θα το εξετάσουμε με την νομική υπηρεσία, το εξετάζουμε ήδη. Αλλά προφανώς δεν θα αφήσουμε την πόλη ενοχή του, δεν θα αφήσουμε την πόλη σε αυτή την κατάσταση. Επειδή είναι και προεκλογική περίοδο ουσιαστικά, μπορεί να πυκνώσουν τέτοιου είδους κινητοποιήσεις. Δήμαρχε... Μην το λέτε σε μένα, μάλλον ακριβώς επειδή είναι προεκλογική περίοδο. Εντάξει, μεγαλώσαμε, Δήμαρχε. Έχουμε... Τα μέσα ατομικής προστασίας, τα οποία δεν δημιούργησαν πέντε χρόνια, τώρα είναι θέμα ημερών να δοθούν και θυμηθήκαμε αυτή την περίοδο ακριβώς. Να κάνω Ναι, να ρωτήσω το εξής. Δεν απαιτεί απαρτία μια κινητοποίηση ή κάποιο ποσοστό, εν πάση περιπτώσει, ικανό? Πώς πάρθηκε η απόφαση? Πείτε μου εσείς, όταν 124 στους 2.300 εργαζόμενους που αποφασίζουν όλη την ταλαιπωρία η Θεσσαλονίκη, πείτε μου πόσο δίκαιο. Θα ρωτήσουμε στον πρόεδρο μας. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.